Αν και η σειρά 900 της Nvidia παρέχει εξαιρετικές λύσεις με τρομερά chips, της έλειπε η entry-level πρόταση. Η εταιρεία για την οποία προσφάτως δημοσιεύσαμε στο unboxholics.com μια έρευνα που τη θέλει να κατέχει το 80% του μεριδίου αγοράς έναντι της AMD, φέρνει επιτέλους το διάδοχο της τριλικής και εξαιρετικά επιτυχημένης GTX 750 Ti. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η GTX 950 διαχειρός MSI, η κάρτα γραφικών που συμπληρώνει την πλήρη πλέον σειρά 900 της Nvidia. Πρόκειται για μια κάρτα που σκοπεύει να καλύψει τις gaming ανάγκες αυτών που θέλουν κάτι ουσιαστικό, χωρίς όμως να ξοδέψουν μισθούς για να παίξουν αξιοπρεπώς κάποια παιχνίδια. Και νομίζω πως σε αυτή τη σχέση, δηλαδή απόδοση προς τιμή, η νέα GPU δεν έχει για την ώρα αντίπαλο. Πάμε όμως στο unboxing. Η κάρτα της MSI έρχεται στην κλασική συσκευασία που μας έχει συνηθίσει η εταιρεία. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να δίνετε μια διαφορετική πινελιά στην κάθε κάρτα, ώστε να ξεχωρίζουν έστω μεταξύ τους. Ασήμαντες λεπτομέρειες θα μπει κανείς, οπότε προχωράω. Στο εσωτερικό του πακέτου αγοράς υπάρχει ένας φάκελος, εντός του οποίου υπάρχει ένα CD με τους drivers, μερικά διαφημιστικά φυλάδια και ένας adapter VGA σε DVI. Περνάω στην ίδια την κάρτα. Καταρχάς, αν έχετε δει προηγούμενα review μας σχετικά με κάρτες γραφικών της MSI, εύκολα θα παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εμφάνιση των καρτών, ακόμη και μεταξύ Nvidia και AMD εκδόσεων. Και εδώ λοιπόν η MSI χρησιμοποιεί το κοκκινό-μαυρό επιθετικό χρωματισμό που χρησιμοποιεί στην gaming σειρά προϊόντων της. Το σύστημα ψύξης αποτελείται από πλαστικό matte fizz, το MSI logo στο πλάι φωτίζεται όταν συνδεθεί η κάρτα στη μητρική με ρεύμα, ενώ αναμενόμενα δεν υπάρχει προστατευτικό backplate για το μαύρο PCB. Στα τις ψύξεις έχουμε το δοκιμασμένο και κατά την άποψή μου εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα ψύξης Twin Frozer V, το οποίο αποτελείται από δύο TOREX ανεμιστήρες των 9,5 εκατοστών που περιλαμβάνουν δύο ειδών πτερύγια, αυτά που στέλνουν περισσότερο αέρα προς το heat sink και αυτά που αναλαμβάνουν τη σωστή διασκόρπιση πάνω σε αυτό. Επιπλέον, η αφαίρεση της θερμότητας από το chip γίνεται μέσω δύο θερμοαπαγωγικών σωλήνων των 8 χιλιοστών, Super SU αρχιτεκτονικής, οι οποίοι επικοινωνούν με το heat sink για τη βέλτιστη θερμική συμπεριφορά. Όπως και σε όλες τις περιπτώσεις εκδόσεων της MSI, έτσι και η GTX 950 στα δικά μου τεστ δεν ξεπέρασε ποτέ τους 70 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που διανύουμε καλοκαίρι. Όσον αφορά το θόρυβο, η κάρτα είναι σχετικά ήσυχη μέσα στο κουτί, για την ακρίβεια την άκουσα μόνο όταν την έφτασα στα ωριά της, κάτι πολύ φυσιολογικό. Οι ενεργειακές της ανάγκες τώρα καλύπτονται μέσω μιας εξάπινης υποδοχής, η οποία ζητάει από το τροφοδοτικό περίπου 90 W, αποδεικνύοντας το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει η Nvidia με τη Haswell αρχιτεκτονική. Ένα τροφοδοτικό των 400 περίπου W είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της κάρτας. Πάμε πιο μέσα. Η GTX 950 ενσωματώνει το ίδιο chip με τη GTX 960, δηλαδή το GM206 της αρχιτεκτονικής Maxwell των 28 νανομέτρων. Η μοναδική διαφορά που έχει η κάρτα με την επόμενη της σειράς 900 είναι στον αριθμό των CUDA cores που πλέον είναι 25% λιγότερα και φυσικά στις συχνότητες του πυρήνα και της μνήμης. Πιο συγκεκριμένα, η GTX 950 Gaming 2G, όπως την λέει η MSI, έχει 2GB GDDR5 βίντεο μνήμης των 128 bit, χρονισμένη στα 3300 MHz, ή 6,6 Gbps effective και bandwidth 105,6 GB το δευτερόλεπτο. Το ρολόι του πυρήνα έχει υποστεί εργοστασιακό overclock από την MSI, φτάνοντας τα 1127 MHz χωρίς και τα 1317 MHz με το boost. Έχουμε 768 CUDA cores, 48 texture units και 32 ROPs. Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα DirectX 12,1 και OpenGL 4,5, καθώς και οι τεχνολογίες της Nvidia όπως το GPU Boost 2, το G-Sync και άλλα. Και πάμε στο zoom, δηλαδή στο πώς τρέχει τα παιχνίδια. Προς έκπληξή μου την είδα να αποδίδει καλύτερα και από την RF370 της AMD, που σημαίνει ότι στην κατηγορία της δεν έχει αντίπαλο. Στα νούμερα είναι λίγο πίσω από την GTX 960, όχι όμως τόσο σημαντικά όσο θα νόμιζα. Μπορεί να αυτοχαρακτηρίζεται ως το entry level απόκτημα της Nvidia, αλλά νομίζω πως κάνει τη δουλειά της καλύτερα από αυτό που θα περίμενε κανείς. Είδα απαιτητικά παιχνίδια να τα χειρίζεται με χαρακτηριστική ευκολία. Θα έλεγα πως είναι η κάρτα που τρέχει όλα τα σύγχρονα games αξιοπρεπώς στα 1080p. Μία ματιά στις καρτέλες που σας ετοιμάζαμε θα σας πείσει. GTX 950 Gaming 2G της MSI θα κυκλοφορήσει σύντομα στα ελληνικά καταστήματα σε τιμή κοντά στα 160 ευρώ. Θεωρώ πως πρόκειται για την πιο συμφέρουσα αγορά που έχετε να κάνετε με αυτά τα χρήματα. Τόσο απλά. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.